Κολυμπώντας δηλαδή. Κολυμπώντας. Και του περάσαν χειροπέδες, να το πούμε και αυτό. Μέσα στη θάλασσα τον βγάλανε με χειροπέδες. Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή αρκετά εξευτελιστική, υποτιμητική για τον ίδιο, που δεν του άρεσε καθόλου. Αλλά άμα διαπράττεις δολοφονίες, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τις συνέπειες. Δεν είναι έτσι απλό. Κυρία Γεωργιά, δώσατε μαζί με την κυρία Χάιτα και όλη η οικογένεια ένα μεγάλο αγώνα για αυτή τη δικαίωση και αυτή την απόφαση. Αν σκεφτείς ότι το εφετείο ήταν 19 μήνες. 19 μήνες. 19 μήνες. 19 μήνες. Γιατί βασανίζουμε, βρε παιδί μου, έτσι τον Έλληνα πολίτη? Γιατί τον βασανίζουμε έτσι? Και δεν φταίνει οι δικαστές αυτό, προς Θεού, έτσι, αλλά όλη αυτή η γραφειοκρατία, οι αναβολές, όλο αυτό το πράγμα είναι... 6 μήνες ήταν και η απεργία των δικηγόρων, που ήταν ανωτέρα βία, δεν μπορούσε γι' αυτό να γίνει κάτι, έτσι. Απεργία των δικηγόρων, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη μηχανογράφησης, δηλαδή είναι μια κατάσταση που ταλαιπωρεί τον πολίτη και τους δικαστές. Θέλω να σου πω, Τατιάνα, ότι οι δικαστές κάνουν το καλύτερο που μπορούν και τις περισσότερες φορές το κάνουν και με αντίξωες συνθήκες. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Δεν φταίνε αυτοί δηλαδή για το γεγονός ότι κράτησε 19 μήνες το εφετείο. Όχι, προς Θεού. Είναι και η απεργία των δικηγόρων, το ένα, αλλά και είναι και όλη αυτή, είναι και όλο το σύστημα, η γραφειοκρατία, οι αναβολές, τέλος πάντων. Μην μένουμε σε αυτό τώρα. Εγώ θέλω να μου πείτε μετά από αυτή την απόφαση, πώς αισθάνεστε? Το ίδιο άσχημα όπως αισθανόμουν και πριν από αυτή. Όποια απόφαση, φυσικά πάρθηκε η απόφαση που του αξίζει. Αλλά όποια απόφαση και να έχει απαρθεί, το παιδί μου δεν γυρνάει πίσω. Επειδή έχω μιλήσει και άλλες φορές έτσι με μανάδες που έχουν βρεθεί στη θέση σας, αυτό που μου λένε είναι ότι το δικαστήριο με κράταγε. Ότι έκανα κουράγιο μέχρι να δω το παιδί μου να δικαιώνεται. Αυτό. Και έχετε βέβαια και κάτι άλλο να σας κρατάει. Ένα μικρούλι, ένα εγγονάκι που έχει του γιού σας το όνομα. Ναι. Μοιάζει? Ναι. Αυτή μοιάζει. Είναι τώρα η, ας το πούμε, η πανάκια στον πόνο, το βαθύ, ο μικρούλι. Αυτός ο μικρούλης είναι η χαρά μου τώρα. Έχετε δύο κορούλες και η μία σας κόρη έχει κάνει τον γονάκι, που είναι αγοράκι. Ναι. Και του δώσατε το όνομα του γιου, ε? Ο Αποστόλης μας. Ο Αποστόλης σας. Εντάξει. Βέβαια λένε ότι όσα χρόνια και να περάσουν, ό,τι και να αποκτήσει μια μάνα, όσα εγγόνια, είναι ακροτηριασμένο ένα κομμάτι της ψυχής. Λείπει ένα κομμάτι της ψυχής. Λείπει. Δεν απολώνεται ποτέ. Σας καταλαβαίνω. Μέσα σε όλα, κυρία Χάιτα, σας κατηγορούσε και εσάς ο καταδικασμένος δολοφόνος ότι εσείς λέει αφαιρέσετε τη ζωή του Αποστόλης. Έλεγε πια ότι εσείς φταίτε. Δεν πειράζει να σας πω κάτι. Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να κατηγορήσει όποιον θέλει, ναι. Για αφού δεν ομολογεί ο ίδιος την πράξη του, μπορεί και εσάς να κατηγορήσει και εμένα και τον συνάδελφο από εδώ, τον οποιοδήποτε. Τώρα με βρήκε εμένα ως εύκολο στόχο, επειδή είμαι η πιο κινητική μέσα στην οικογένεια. Επειδή βέβαια με την ιδιότητά μου του δικηγόρου μπορούσα να κινούμε στους ανακριτές, στη Γαδά, στα δικαστήρια. Τους άλλους δεν μπορούσε να τους αναγνωρίζει, ούτε τη μητέρα του Αποστόλη, ούτε τις αδελφές του, ούτε την κόρη μου. Δεν καταλάβαινε τη σχέση. Εγώ σαν δικηγόρος αμέσως το αντιλαμβανότανε. Επομένως, εγώ ήμουνα ο στόχος του. Κατηγόρησε εμένα, με απείλησε, είπε ότι εγώ έχω κάνει την ανθρωποκτονία του Αποστόλη, εγώ τον σκότωσα.
Είπε στη μητέρα του Αποστόλη ότι πού το ξέρεις, σε διάλειμμα που είχε γίνει κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, ότι πού το ξέρεις ότι το έκανα εγώ εκείνος, δηλαδή ήσουν μπροστά του, λέει, της είπε. Άλλοι το κάνανε από το περιβάλλον σου και έδειχνε εμένα και ευθέως μου το είπε και παρουσία του δικηγόρου του και της οικογένειάς μας και του υπολείπου ακροατηρίου, όχι του δικαστηρίου. Στο δικαστήριο εμέσως πλην σαφώς το είπε ότι όλα τα έχω κάνει εγώ. Όλα. Ότι εγώ σε συνεννοήσει με τη Γαδά άλλαξα, λέει, τα νούμερα των τηλεφώνων. Έβαλα να φαίνεται το δικό του τηλέφωνο εκεί όταν έγινε η άρση απορρίτου. Ότι μία κασέτα που υπήρχε ένα ηχητικό ντοκουμέντο και ακούγονται κάποιοι πυροβολισμοί και μια φωνή με απροσδιόριστες λέξεις ότι την έκοψα στο σημείο που ήθελα. Ότι καθοδήγησα την πρώην φίλη του στο να καταθέσει αυτά που κατέθεσε στο δικαστήριο. Ακριβώς. Με το δικό του το μυαλό δεν ξέρω. Έτσι το έχει το δικό του το μυαλό σχεδιασμένο. Ότι φταίω εγώ σε όλα. Ότι εγώ έχω σκοτώσει τον Αποστόλη. Ότι έχει θολώσει η μητέρα του, λέει, από τον πόνο και δεν βλέπει τι της γίνεται, ότι άλλοι είναι αυτοί που έχουν σκοτώσει το γιο της. Κρύβεται ένα κακοποιό στοιχείο πίσω από ένα λογαριασμό. Πώς να το ξέρεις. Δηλαδή, είναι μια ωραία κοπέλα εκεί, κάθεται. Είναι ένας τρελός ο οποίος την έχει δει, έχει τρελαθεί. Ξέρεις πραγματικά όταν θα την παρακολουθήσει για το πού πάει, τι κάνει, πού βγαίνει. Ξέρεις τι συνέπεια θα έχει αυτό. Να μην δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι επικοινωνία. Είναι επικοινωνία και τα θέλουμε. Αλλά προσοχή. Την άλλη με προσοχή, έτσι. Με πολύ και προσοχή. Πολύ καμπανάκι χρήση. Μεγάλο η υπόθεση αυτή. Και πρέπει να σας πούμε ότι η δολοφονία του Αποστόλη ήταν η πρώτη που έγινε από το διαδίκτυο. Από εκεί ξεκίνησαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.